Λοιπόν, πρεμιέρα σήμερα, 1-3 σε μια σκληρή έδρα εδώ όπως του Εύρου Σουφλίου. Πώς θεωρείτε ότι κύλησε το παιχνίδι και πού κρίθηκε? Όντως πρεμιέρα σήμερα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και υγεία πάνω απ' όλα σε όλες τις ομάδες του Εύρου. Το παιχνίδι ξεκίνησε και με τις δύο άμυνες να είναι κλειστές, να προσέχουν να μην δεχτούν γκολ. Ευτυχήσαμε να σκοράρουν πολύ γρήγορα στο πρώτο λεπτό. Πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Μετά από εκεί δεχτήκαμε μεγάλη πίεση από το Σουφλί. Είναι στην επίθεση, μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, πολύ κοντά και το 0-1 πολύ γρήγορα στο 32. Δεν έχει συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, στο 32ο δευτερόλεπτο, το 0-1. Πιστεύω ότι στο δεύτερο μήχρονο το Σουφλί έβγαλε κάποια αντίδραση. Ισοφάρισε, ήταν καλύτερο στο δεύτερο μήχρονο, πρέπει να το παραδεχτούμε, ήμασταν κάπως τυχεροί. Θάνος προσπαθεί, έχει μπροστά του τον Καστρινό Χρυκέλας. Πολύ καλό σούτε, επέμβαση και πολύ κοντά στο 1-1 και ναι, 1-1 με τον Γιαννόπουλο. Από αυτό το ωραίο σούτ που επιχείρησε ο Μιχούδης. Όμως σε δεύτερο χρόνο ο Γιαννόπουλος ήταν αυτός που έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. 1-1 στο 51. Και στις αντιπιθέσεις σταθήκαμε λίγο πιο τυχεροί και σκοράραμε δύο γκολ. Λέμε ότι εκεί που ο Εύρος Σουφλίου στο 1-1 στην ισοφάριση έλεγχε πλήρως το παιχνίδι. Μπάμιος, Θάνος. Βλέπουμε τον Τσομπανούδη. Ψηλά και διαμαρτύρονται για χέρι όλοι οι παίκτες μπροστά στον κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια του Ντινούδη και στην αντεπίθεση με τον και εδώ πολύ κοντά στο 2-1 που το χάνει στο 58 ο Τσιομπανούδης. Βρέθηκε μόνος του ο Τσιομπανούδης και πάλι ο Τσιομπανούδης μόνος του. Εδώ να δούμε. Ελάχιστα η μπάλα και πάλι σε ελάχιστα δευτερόλεπτα δύο απανωτές φάσεις με τον ίδιο παίχτη. Ήρθε αυτός ο κεραυνός του Παγωνίδη και σας έβαλε μπροστά στο, στο σκορ και από εκεί κρίθηκε θεωρώ το παιχνίδι. Έτσι, ανατράπηκε η ψυχολογία. Έτσι, μπορώ να πω, εκεί που είχε η ψυχολογία του Σουφλί, ξαφνικό γκολ και γύρισε μπούμεραγκ. Φοβερό τέρμα. Στο 72. Πετράς. Παίζεται και στην αντεπίδευση με τον Τσιρούδη, βγήκε ο Δουλούδης πολύ μακριά από την εστία του. Και εδώ το λάθος, υψωμένη σημαία του Κίτσιου. Και εδώ το 1-3. Το 1-3 εδώ στο γήπεδο του Σουφλίου από τον Τσιρούδη. Ήμασταν τυχεροί, αυτή είναι αλήθεια. Τρέξαμε πάρα πολύ, προσπάθησαν τα παιδιά πάρα πολύ και τακτικά ήμασταν πολύ καλά. Τι να πω, συνεχίζουμε για το μόνο παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι, έχουμε άλλα 19. Ακόμα δεν τελείωσε τίποτα. Έτσι είναι, δεν ξέρω, η πρεμιέρα μας πάει, δηλαδή είναι η τρίτη χρονιά και δεν έχουμε χάσει. Φέτος πάλι με μια πολύ δύσκολη ομάδα καταφέραμε να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα. Τώρα το δεύτερο παιχνίδι κότς με την ΑΕΚ Εύρου εντός έδρας. Ναι, η ΑΕΚ Εύρου εντός έδρας, πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ καλή ομάδα η ΑΕΚ Εύρου φέτος στο πρωτάθλημα και θα είναι η έκπληξη, έτσι λέω εγώ. Και όχι μόνο η ΑΕΚ Εύρου φέτος στο πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολο. Έχει όλες οι ομάδες, είναι υπολογίσιμες και δεν πρέπει καμία ομάδα να την υποτιμήσουμε. Είδαμε ένα σκληρό παιχνίδι. Έχετε κάποιο τραυματισμό από αυτό το παιχνίδι?
Έχουμε ένα μικρό τραυματισμό του Κασπαρίδη, τώρα τον είδαμε, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Βέβαια θα το εξακριβώσουμε και μέσα στη βδομάδα, αλλά εντάξει, έτσι είναι τα ντέρμπι. Είχαμε και κάποιες απώλειες, αλλά δεν πειράζει. Καλή συνέχεια και συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσείς.